Έτσι δεν αλλάζει η ροή της ιστορίας. Αρέι, αρέι, καμιά σαρανταρέι. Μια ολόκληρη φτιότητα και δεν γεμίσαμε μια πλατεία. Τι να πω, από εδώ και πέρα ο Θεός σας βάλει το χέρι του. Και ο Χρυσοχοίδης έχει δίκιο. Τα βρήκε με συμβάσεις όλα αυτά και κάπως πρέπει να πληρωθούνε. Τι να κάνει κι αυτός. Τι να κάνει, πια χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα εδώ που φτάσαμε. Πια με έχει πιάσει απογοήτευση. Δεν ξέρω τι να κάνω. Για τα καινούργια διόδια που θα μπουν τώρα με τα ξύλα μιας τυλίδας. Κάτσε να δούμε, θα μπουνε. Δηλαδή, το ξέρουμε σίγουρα αυτό. Υπάρχει περίπτωση και να μην μπουν δηλαδή. Κάτσε να το δούμε. Γιατί εγώ ακούω ότι θα βάλουν και έξω από το σπίτι μου τώρα διόδια. Αλλά κάτσε να τα δούμε. Σήμερα έχουμε ένα πολύ μεγάλο κοινωνικό γεγονός. Απασχολεί όλο τον κόσμο διαπαραταξιακά, διότι το θέμα των διοδίων, των πολλών σταθμών διοδίων που αυξάνονται δυστυχώς αντί να μειώνονται και το επιβαρυνόμενο κόστος είναι τέτοιο που δημιουργεί δυσχερείς συνθήκες σε όλο τον κόσμο. Δυσχερείς συνθήκες να κυκλοφορήσουμε. Κάποτε είχαμε το φωνικό πέταλο του Μαλιακού. Σήμερα αυτό το φωνικό πέταλο του Μαλιακού, για το οποίο θρυνήσαμε εκατοντάδες θύματα, αντικαταστάθηκε από τους φωνικούς παραδρόμους. Έχουμε άρτιο εθνικό οδικό δίκτυο και δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ελευθέρως. Υπάρχουν πολλές λύσεις. Εγώ απευθύνομαι και κάνω έκκληση προσωπικά και στον Πρωθυπουργό. Γνωστό για την κοινωνική του ευαισθησία, πρέπει να δοθεί μια κοινωνική λύση. Και το θέμα. Και θα σας πω γιατί είμαι εγώ εδώ πέρα. Δεν απαξιώνω ούτε εκείνους που ψήφισαν τα διόδια. Θα μπορούσα και εγώ κάλλιστα να είχα ψηφίσει τα διόδια, για να είμαι ειλικρινής, αν ήμουν στην παρούσα Βουλή 2 μήνες ή 3 μήνες ή 5 μήνες νωρίτερα. Δεν είμαι τζάμπα μάγκας, δεν απαξιώνω κανέναν. Θεωρώ όμως ότι υπάρχουν περιθώρια να γίνουν διορθωτικές κινήσεις. Και το ζήτημα δεν είναι ούτε το πεκιστικό για τη Λαμία και τη Φθιώτιδα. Κοιτάξτε, ο Χρυσοχοΐδης είναι προϊστάμενος υπουργός. Αποτελεί μέλος της κυβερνήσεως. Δεν θέλω να αποδοκιμάσω καμία δήλωση, αλλά σε καμία περίπτωση δεν επιδοκιμάζω δηλώσεις που θεωρούν το φθιωτικό λαό αχάριους και αγνώμονες. Τα χρήματα είναι του φθιωτικού λαού, του ελληνικού λαού, με τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων. Δημοπρατούνται τα έργα και γίνονται οι δρόμοι. Οι δρόμοι αυτού λοιπόν ανήκουν σε όλο τον ελληνικό λαό, στους διερχόμενους, αλλά και στους ανθρώπους που κατοικούν σε νομούς που διέρχονται αυτά τα εθνικά δίκτυα. Είμαστε εδώ να διαδηλώσουμε κατά της πρακτικής και πολιτικής των διοδίων. Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν εμπόδια στην ελεύθερη διακίνηση των Ελλήνων πολιτών. Θεωρώ απολύτως απαράδεκτες, ξεκομμένες από την κοινωνία. Θεωρώ ότι ζει σε άλλη πραγματικότητα και όχι στην τωρινή πραγματικότητα του Έλληνα. Κοιτάξτε, δείτε, τα διόδια, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση αυτή τη στιγμή, είναι απαγορευτικά για τον ελληνικό λαό. Άρα και παράπλευρο οδικό δίκτυο δεν υπάρχει και το δευτερεύον εθνικό δίκτυο έχει φορτωθεί από όλες τις κινήσεις προς κάθε κατεύθυνση, έτσι ώστε να αποφύγουν τα διόδια, με σοβαρότατο κίνδυνο αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων και ιδιαίτερα των θανατηφόρων. Για το λόγο αυτό η θέση του, η δικιά μας είναι ότι πρέπει η τιμολογιακή πολιτική να είναι τέτοια ώστε να μπορεί ο καθένας να επιλέξει με ασφάλεια έναν αυτοκινητόδρομο ασφαλή. Σήμερα πρέπει να διαδηλώσουμε για τα αυτονόητα. Τα λεφτά της Ευρώπης και του ελληνικού λαού που κατασκευαστήκαν οι δρόμοι πρέπει να αποδοθούν στους πολίτες για ασφαλή διακίνηση πολιτών και εμπορευμάτων. Αυτό σήμερα δεν γίνεται. Και πρέπει η σημερινή διαδήλωση να έχει ακόμα ένα νόημα. Σήμερα πρέπει να προλάβουμε όχι άλλους νεκρούς στην άσφαλτο. Δεν θέλουμε ακόμα ένα φωνικό πέταλο. Όλα αυτά πρέπει πριν αρχίσουν και μεγαλώνει ο ρυθμός των θυμάτων. Γιατί είμαστε εδώ σήμερα? Γιατί δεν καταλαβαίνουμε αυτό που μας είπε ο Υπουργός, ότι έχουμε 1000 τρόπους για να μην διαμαρτυρόμαστε και να είμαστε ευχαριστημένοι από αυτό που μας κάνουν. Είστε ικανοποιημένοι από τη συμμετοχή, θα θέλατε περισσότερο κόσμο? Νομίζω ότι υπάρχει πάντοτε το καλύτερο και θέλαμε και περισσότερο κόσμο. Όμως είναι μια αρχή. Καιρός είναι η κοινωνία να συνειδητοποιήσει τη δύναμη που έχει στα χέρια της και οφείλει να τη δείξει αυτή τη δύναμη. Είμαστε εδώ να στηρίξουμε το Χρυσοχοΐδη, να στηρίξουμε τα διόδια, να στηρίξουμε όλες τις μπάρες, όλα τα χαράτσια, όλες αυτές τις πολιτικές φτωχοποίησης. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Οι συμβάσεις είναι αποικιακού χαρακτήρα και πρέπει να καταργηθούν ή ριζικά να αναθεωρηθούν. Δεν νομίζω πάντως πως μπορούμε να βρούμε λύση απέναντι, να λύσουμε το πρόβλημα μας αυτό απέναντι σε αυτήν την κυβέρνηση, η οποία είναι ανάλγητη και η οποία καθημερινά και αυτή τη στιγμή μέσω του Υπουργού της, του κ. Χρυσοχοΐδη, δηλώνει την ανευθυνότητά του και την άγνοιά του, βάζοντας αυτόν τον κόσμο να πληρώνει, βάζοντας τον κόσμο που δεν έχει μεροκάματο, που δεν έχει ψωμί, που αδυνατεί να πάει στη δουλειά του στον γιατρό, να πληρώνει υπέροχα ποσά, έχοντας τόσα χρόνια δημιουργήσει μια μεγάλη
θα έλεγα παρέα με τους μεγαλοεργολάβους. Αυτό ήταν αυτές οι κυβερνήσεις, αυτές οι εργασίες είχαν, αυτά είναι τα αποτελέσματα σήμερα. Αυτά παλεύει ο ελληνικός λαός.